Είμαι η Μαρία, με έχετε συνηθίσει. Είπαμε στα πλαίσια του μένουμε στο σπίτι να παραμείνει αυτό το με έχετε συνηθίσει, να βοηθήσουμε όλοι να μην ξεχάσουμε πράγματα που κάναμε την εποχή της κανονικότητας και πάνω απ' όλα να διατηρήσουμε την επαφή μας μαζί σας. Αυτό είναι και το σημαντικότερο κομμάτι άλλωστε, αυτό το εγχειρήματο που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό στο 7 Arts, στη 7 Arts. Σήμερα το θέμα μας είναι πάρα πολύ απλό και μικρό, χωρίς να θέλουμε να σας κουράσουμε. Μένουμε σπίτι λοιπόν και παρότι μένουμε σπίτι και προσπαθούμε να ανακτήσουμε τυχόν χρόνο που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχαμε παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, προσπαθώντας να μπούμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα, μένουμε σπίτι, κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε. Για μένα σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, παρέμενα σπίτι, η καθημερινότητά μου ελάχιστα έχει διαφοροποιηθεί, όμως με λύπη μου παρατηρώ ότι αυτόν τον καιρό, παρά το ότι προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό, υπάρχει κάτι αρνητικό στην προσπάθεια αυτή και αυτό αφορά στην ενδοοικογενειακή βία που έχει παρατηρηθεί ότι έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα και ήταν φυσικό και αναμενόμενο από τη στιγμή που οι ώρες που περνάμε περισσότερο μαζί μέσα στο σπίτι έχουν αυξηθεί και προφανώς οι τυχόν ανασφάλειες ή η τριβή καθημερινά με τους ανθρώπους που μέχρι πρότινος λέγαμε ότι μας λείπουν μας παίρνει σε μια διαφορετική κατάσταση και βγάζει στην επιφάνεια πράγματα που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Παρακολουθώντας λοιπόν τα social media και τα προγράμματα ειδήσεων όσο μπορώ, γιατί δεν θέλω, απέχω από αυτό, με λύπη μου διαπίστωσα ότι έχουν σημειωθεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Χτες, για παράδειγμα, άκουγα από ένα δελτίο ειδήσεων ότι στα πλαίσια αυτά υπάρχουν γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας, ενδοοικογενειακής βίας συγκεκριμένα, και η διεθνής κοινότητα, προσπαθώντας να συνδράμει σε όλο αυτό, έχει εφεύρει ένα συγκεκριμένο κωδικό προκειμένου να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες. Τι εννοώ? Δυστυχώς τα πράγματα μας περιορίζουν. Η κατάσταση έξω μας προκαλεί παραπάνω ανασφάλειες που ενδεχομένως είχαμε και οξύνει λίγο την πραγματικότητα, την καθημερινότητα μέσα στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, όταν μια γυναίκα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πέσει θύμα είτε λεκτικής είτε σωματικής βίας, της παρέχεται η δυνατότητα να μεταβεί σε ένα χώρο χωρίς υποψία σε εισαγωγικά, όπως είναι ένα φαρμακείο για παράδειγμα, να απευθυνθεί στο φαρμακοποιό της και να ζητήσει να της δώσει τη μάσκα 19. Αυτό είναι το σύνθημα της συγκεκριμένης ενέργειας, δηλαδή μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα που δεν θέλει να γίνει αντιληπτή και που δέχεται μια τέτοια επίθεση να μεταβεί σε ένα χώρο όπως είναι π.χ. ένα φαρμακείο και ένα πολυκατάστημα, αυτό γίνεται κατά κόσμο στο εξωτερικό, και να ζητήσει τη μάσκα 19. Με αυτό το κωδικοποιημένο μήνυμα, ο ακροατής, ο φαρμακοποιός, οποιοδήποτε υπάλληλος που θα την εξυπηρετήσει, καταλαβαίνει ότι αυτό το άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο και με τη σειρά του πρέπει να προβεί σε ένα σωρό ενέργειες προκειμένου να βοηθήσει το άτομο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι παρά τις ημέρες που διανύουμε και το φαινόμενο έχει αυξηθεί, η ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρχε και δυστυχώς δεν είχε αντιμετωπιστεί όσο έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό είχε σαν αφορμή να οριστεί και μια παγκόσμια ημέρα από τις χιλιάδες παγκόσμιες ημέρες. Η 25η Νοεμβρίου κάθε μήνα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας γενικότερα κατά των γυναικών. Στα δικά μας δεδομένα τώρα, παρότι λένε οι ειδικοί ότι δεν έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα κρούσματα το διάστημα αυτό, ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είμαστε σε ένα λιγότερο χαμηλό επίπεδο το διάστημα αυτό όσον αφορά την πανδημία. Δεν έχουν καταγραφεί, από ό,τι λένε οι ειδικοί, παραπάνω από το προηγούμενο χρονικό διάστημα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή βίας κατά των γυναικών γενικότερα. Και παρότι και εκείνοι υποστηρίζουν το μάσκα 19 σαν το κωδικό εκείνο που θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι γυναίκες ανά τον κόσμο,
που θα βρεθούν σε αυτή την άσχημη θέση. Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί, να το πω έτσι, και υπήρχε και από πριν η γραμμή SOS, επιτρέψτε μου να το δω, το πενταψήφιο 15900, που με λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, που μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα βρεθεί σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να απευθυνθεί στους ειδικούς και εκείνοι να την κατευθύνουν. Βέβαια, το 15900 από κάπου θα πρέπει να το καλέσει και μπορεί να μην είναι σε θέση να το κάνει. Ωστόσο, είναι μια γραμμή υποστήριξης και ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και υποστήριξης γενικότερα για την εξάλληψη του φαινομένου. Μην ξεχνάτε τον κωδικό που αυτές τις μέρες υπάρχει, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμείνουμε μέσα στην πανδημία και για το επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι η μάσκα 19. Εμείς σκεφτήκαμε ότι είναι καλό να αναφερθούμε σήμερα σε αυτό, μιας και η εκπομπή μας έχει ασχοληθεί κατά κύριο λόγο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις σχέσεις των ανθρώπων και τις ερωτικές, τις ανθρώπινες, τις σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα. Και επειδή αυτές οι σχέσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι σίγουρο ότι δοκιμάζονται, παρότι όλοι έχουμε παραδεχθεί ότι έχουμε έρθει πιο κοντά και κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως είχαμε αφήσει πίσω το προηγούμενο διάστημα, αυτό όμως δίνει και την αφορμή τα προβλήματα που ήταν κάτω από το χαλάκι μέσα στις οικογένειες και μέσα στις σχέσεις των ανδρών και των γυναικών να αναζωπηρωθούν και να έχουν αποτελέσματα όχι καλά θα έλεγα, όχι μακάβρια, γιατί κλείνοντας θα σας πω ότι αφορμή για το σημερινό ήταν κάτι που με εντυπωσίασε πραγματικά εν μέσω πανδημίας στην Ιταλία, που όλοι ξέρουμε πόσο πολύ δοκιμάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την πανδημία. Για να σας δείξω το μέγεθος του πόσο έχουν τρομοκρατηθεί οι άνθρωποι εκεί και πόσο άσχημες είναι οι σχέσεις μεταξύ των ζευγαριών, άκουσα λοιπόν σήμερα σε κάποιο δελτίο ενημέρωσης, διάβασα ότι ένα ζευγάρι, νεαρό όμως, αυτό μου κάνει εντύπωση, νέων ανθρώπων σε ηλικία, αραγωνιασμένη, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα η γυναίκα, δεν υπάρχει πλέον σαν ζευγάρι και το χειρότερο απ' όλα δεν υπάρχει πλέον εν ζωή η γυναίκα, γιατί ξυλοκοπήθηκε άγρια από το, μέχρι θανάτου από τον σύντροφό της, τον αραγωνιαστικό της, στα πλαίσια της πανδημίας, γιατί αυτός πίστευε ότι και η ίδια έπασχε από τον COVID-19 και με τη σειρά της τον είχε μεταδώσει και σε εκείνον και αυτό τον οδήγησε σε κάποια μορφή παράνοιας, έτσι ώστε να κάνει αυτή την αποτρόπαια πράξη, να την ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου και η γυναίκα δυστυχώς ήταν πάρα πολύ νέα και όπως αποδείχθηκε από τα τεστ που μετά έγιναν, ούτε η ίδια, ούτε ο αραπηνιαστικός της, ο σύντροφός της, ήταν θετική στον ιό. Δηλαδή κανείς από τους δύο δεν νοσούσε από τον COVID-19. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος αυτός, κάτω από την πίεση που δεχόμαστε καθημερινά, ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει αυτές τις μέρες, μέσα στα δυσάρεστα που έχουν υποθεί. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μην ξεχνάτε, μάσκα 19, μην ξεχνάτε τη γραμμή SOS 15900, αν την έχουμε πραγματικά ανάγκη, αν την έχετε πραγματικά ανάγκη. Εγώ εύχομαι να μην χρειαστεί ούτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό, ούτε να χρειαστεί να καλέσετε τη συγκεκριμένη γραμμή. Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε και βγείτε από το καμπούκι σας, αν σας συμβεί κάτι παρόμοιο. Αυτά. Είναι σύντομη η σημερινή μας κουβεντούλα. Το κάνουμε μόνο και μόνο για να μείνουμε σε επαφή μαζί σας και να μας βοηθήσετε και να σας βοηθήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, αφού έτσι κι αλλιώς μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι λοιπόν, αλλά δεν μένουμε μόνοι. Αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, να μας βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube, να μας βρείτε στο Facebook, να μας βρείτε στο Twitter. Γενικώς, ακολουθήστε τις 7 Arts για να δείτε πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάτε, μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε μόνοι. Καλή συνέχεια και καλό σας απόγευμα.